synopsis here. The representative, it's not company since 1987. They are specialized in automation, but also for electronics. So they have a big list of products. I think the best seller is the bridge navigation watch alarm system. They have sold hundreds of these systems already, as well as the voyage data recorders. And they have also their own type of mechanical recording system. And the most important product, if I'm not mistaken now, is a condition monitoring system for fuel efficiency for anyway, fuel efficiency systems. Very well respected company with a very big specialization and very good engineering and after sales supporting. I forgot something? Okay, thank you. Teco, do you want to say about Teco? Okay. Okay. So, Teco is a company that's manufacturing thermocouples and resistance thermometers. Actually, we are all the equipment manufacturers are using Teco, but also Teco can supply to you directly all of this all this range of products. Their strong part is the customer support. A very good technical supporting team, very knowledgeable people. They can assist you with all your sensoring and monitoring devices. And this is it. So maybe you can understand what this is. I have the English. Πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσίαση σας. Απλώς θέλω να σας παρουσιάσουμε με τη σειρά μας, τη δική μας εταιρεία. Είμαι από την όμιλο για το ναυπιό κατασκευή της επαρχίας Φουτζέ της Κίνας. Ο όμιλος μας έχουμε 5 ναυπηγεία. Τα πλοία, δηλαδή τα προϊόντα μας που κατασκευαζόμαστε, είναι κυρίως για εξαγωγές, για τη διεθνή αγορά. Δηλαδή για την Ευρώπη, ας πούμε, για την Νότια και Βόρεια Αμερική, για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Αφρική. Όσον αφορά τα πλοία που κατασκευαζόμαστε, είναι κυρίως για τα πλοία heating, όπως λένε, τα δεξιμενό πλοίο, και βέβαια και έχουμε και το roller, δηλαδή car passenger ship, και έχουμε και τα που είναι ιδιαίτερα για υπηρεσίες. Τα platform, για τα platform. Και για φέτος έχουμε, μέχρι αυτή τη στιγμή για φέτος έχουμε παραγγελίες από περίπου 70 διαφορετικά πλοία. Κυρίως είναι για τα πλοία υπηρεσιών, για το platform, για τα, πώς το λέμε, για τα θαλάσσια εξερεύνηση. Βέβαια, για όσον αφορά το ζήρος, ας πούμε, της εταιρείας μας, δηλαδή πώληση
για φέτος θα είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια και για πέρσι ήταν 1,2 δισεκατομμύρια. Οπότε θα πρέπει να 基本上都满足全世界各地各个国家传奇国的要求跟那个传奇社的要求。嗯，也，όσον αφορά τα προϊόντα μας είναι όλα είναι βέβαια είναι ικανοποιημένα στα κριτήρια σε διαφορετικό χώρο όσον αφορά και τα ναυλόηση. 由于我们一年要建造这个七艘的船舶，我们需要很多的这个配套的一些供应。 Και βέβαια, όπως το ξέρετε, φέτος θα κατασκευαζόμαστε περίπου 70 πλοία. Βέβαια, χρειαζόμαστε, έχουμε ανάγκη και για τις εξοπλισμούς. Όσον αφορά τους εξοπλισμούς, έχουμε διαφορετικές προμηθευτές από διαφορετικές χώρες όλων του κόσμου. Έχουμε Τσούγκοδα, έχουμε Τουναγία, Σιγκαπούρα, έχουμε είναι κυρίως από την, βέβαια, από την Κίνα, από την κινέζικες εταιρείες και από την, που είναι πιο κοντά, από την ανατολικές, νότιες, ασίες χώρες, για παράδειγμα για τον Σιγκαπούρη και βέβαια υπάρχουν και προμηθευτές από την Ευρώπη. Όταν πάρει στην Κίνα, εγώ σαν πρόεδρο του ομίλου θα καλέσω όλα τα όλες τις εταιρείες μας, δηλαδή όλα τους εκπρόσωπους εκπροπτιστές, να κάνουμε μια group meeting και βέβαια μπορώ να σας πω ότι εάν τα προϊόντα σας θα ικανοποιούν, ας πούμε, τα κριτήρια της τέχνης και τα δικά μας κριτήρια και έχετε, όπως το λέμε, το ανταγωνιστική ποινή, εμείς θα προτείνουμε τα δικά σας προϊόντα στους εκπροπτιστές.
Στη συνέχεια όμως είδε στο πρόγραμμά μας και με τη βοήθεια της Κοινωνικής Πρεσβείας και με τη βοήθεια του Υπουργείου Εξωτερικών να οργανώσουμε μία επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα για να δούμε συγκεκριμένα αρχηγεία και να μπορέσουμε, όπως είπε ο κ. Τσάου, να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας και να δούμε τι ακριβώς είναι οι απαιτήσεις των αρχηγείων, κατά πόσο τα δικά μας προϊόντα μπορούν να εκπρόσουν τις απαιτήσεις των αρχηγείων, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία. Ο σκοπός μας είναι αυτή η συνάντηση να γίνει συντομότερα. Αλλά ελπίζω, αν δεν είναι το τέλος του χρόνου, σίγουρα στις αρχές του επόμενου. Okay, it's not about the deal, but it's about